Που έχει σοκάρει του πάντε. Για πε με, σε παρακαλώ. Πρόκειται για μια εξαφάνιση λοιπόν ενό ζευγαριού ναι. στη ναι. Ε, Το ζευγάρι ήταν από την Αμερική, μένουν για τα τελευταία χρόνια μένα στην Μεθόνη, στην Ελλάδα. Η κόρη του λοιπόν λέει ότι οι γονείς της έχουν πεθάνει, έχουν αυτοκτονήσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά οι ίδιοι από τι ναι. αρχές θεωρούνται αγνοούμενοι από τις 23 Ιανουαρίου. Η κόρη λέει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εμένει στην Αμερική και έχει γράψει ένα, μια ανακοίνωση στο Facebook λέει ότι γνωρίζει ότι πολύ καλά ότι οι γονεί τη αυτοκτόνησαν. Ναι. Απλά δεν τη έχουν πει σε ποιο σημείο πήγαν για να αυτοκτονήσουν. Δεν θέλει να πει το λόγο που η ίδια λέει ότι γνωρίζει το λόγο τον οποίο αυτοκτόνησαν. Και ότι απλά περιμένει πότε θα ανακαλύψουν τα πτώματά του. Πολύ περίεργη. Πολύ Εδώ οι δύο ηλικιωμένοι που βλέπουμε, Ά. να του δούμε Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουν εξαφανιστεί συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ε, από τι 23 Πρώτου, ναι, ναι. από στην Μεθόνη Μεσηνία mm -hmm. ε, το... ήταν μέσα στο Όπελ ε, που, που φαινεται η εκεί Τάφε KMTF7738. Και η κόρη βγαίνει και λέει ότι οι γονεί τη, η οποία η κόρη μένει στην, στην Αμερική, στην Αμερική μένει η κόρη, λέει ναι. ότι οι γονεί έχουν αυτοκτονήσει. Ναι. Και ψάξτε να βρείτε τα πτώματα. Αυτό ακριβώ. Λέει απλά δεν τη έχουν πει σε ποιο σημείο πήγαν για να αυτοκτονήσουν. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πει στι αρχέ, δεν γνωρίζει και η ίδια σε ποιο σημείο πήγαν να αυτοκτονήσουν. Παρ' όλα αυτά για τι ελληνικέ αρχέ θεωρούνται αγνοούμενοι. Είναι περίεργο Είναι... γιατί δεν περιμένει κάποιο να πάει διακοπέ για να. Ο δεν πήγαν διακοπέ. Μένανε, μένανε. Μέναν yeah. εδώ, τα τελευταία χρόνια μένανε στη, στη Μεθόνη. Περίεργη ιστορία και η που η κόρη να λέει ότι οι γονεί αυτοκτόνησαν. Ναι. Yeah. Πού το ξέρει η κόρη. Λέει Πού ότι γνωρίζει. γνωρίζει πράγματα, από ποιο γνωρίζει. Από του ίδιου του γονεί. Αλλά δεν μπορεί λέει, να τα πει για να μην του εκθέσει. Αυτό λέει η ίδια στο Facebook τουλάχιστον. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι εξελίξει έχουμε με αυτή την εξαφάνιση των ηλικιωμένων. Πάμε τώρα, πάμε να δώσουμε μια ευχάριστη λύση για όλου εσά που δεν.